Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο τρίτο μέρος της απόψινής εκπομπής σχολιάζοντας την επικαιρότητα και όπως σας είχα προαναφέρει, φιλοξενούμε κοντά μας μέσω Skype τον πρόεδρο της Δύναμης Ελληνισμού, τον κύριο Δημήτρη Καμένο, οικονομολόγο επίσης. Καλησπέρα σας κύριε Καμένε. Καλησπέρα σας κύριε Καλόγερο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε αγαπητέ κύριε Δημήτρη Καμένε και τον καθηγητή μας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών Σπουδών. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά. Καλησπέρα κύριε Καλόγερε, καλησπέρα κύριε Καμένη. Καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη, κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα την επικαιρότητα, αλλά θα ξεκινήσω κύριε Καμένε με το γεγονός πως χτυπάμε πρωτιά σε πολλά πράγματα στην χώρα μας. Χτυπάμε πρωτιά σε θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους λόγω COVID, σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, έτσι ξεπεράσαμε κάθε όριο και δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί έγινε αυτό. Και όπως επίσης τώρα πάμε σχεδόν και τρέχουμε για την πρωτιά σε παγκόσμιο επίπεδο, στην αύξηση της βενζίνης, μέχρι στιγμή σε όλη την Ιφίλιο είμαστε στην 8η θέση παρακαλώ και τέταρτη στην Ευρώπη. Και ρωτάω εγώ τώρα εσάς κύριε Καμένη, είστε οικονομολόγος πάνω απ' όλα. Πού θα πάμε, τέταρτη στην Ευρώπη και 8η στην Ιφίλιο, στον κόσμο, στην τιμή της βενζίνης. Είμαστε με τα καλά μας, με το κράτος να εσχροκερδεί εις βάρος του απλού Έλληνα πολίτη, χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί ο καθήλυνα αρμόδιος ότι αν είναι φτηνή η βενζίνη θα κυκλοφορεί περισσότερο ο Έλληνας πολίτης και θα γίνονται και περισσότερες εργασίες. Και πάλι θα κερδίσει το κράτος. Να συμπληρώσω σε αυτά που είπα, το ότι στις τελευταίες μετρήσεις που έχουμε από μελέτες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και τα δημογραφικά της ΕΣΤΑΤ, η Ελλάδα βρίσκεται σε δεινή θέση σε σχέση με γεννήσεις και θανάτους συγκριτικά με τους αλλοδαπούς στην Ελλάδα. Έχουμε 150.000 περισσότερες γεννήσεις αλλοδαπών στην Ελλάδα από ό,τι Ελλήνων και έχουμε 402.000 συγκριτικά λιγότερες γεννήσεις στην Ελλάδα, διότι έχουμε περισσότερους θανάτους. Διότι αυτοί είναι νεαροί και δεν πεθαίνουν στις ίδιες ηλικιακές ομάδες που πεθαίνουν οι Έλληνες. Οπότε το ισοζύγιό μας είναι υπέρ των μεταναστών. Να το πω, 150.000 περισσότερες γεννήσεις δημογραφικά. Λοιπόν, σε σχέση με τη βενζίνη, έχουμε πει ότι το κράτος αυτή τη στιγμή εσχροκερδεί. Δύο είναι οι παρατηρήσεις που πρέπει να κάνουμε δημόσια και ως πολίτες και ως πρώην πολιτικοί και ως οικονομολόγοι. Το κράτος εσχροκερδεί με έναν πολύ απλό τρόπο. Στα 2 ευρώ βενζίνη, το κράτος έχει μέσα ΦΠΑ και φόρο κατανάλωσης και το κόστος του δηληστηρίου. Το κόστος του δηληστηρίου δεν ξεπερνά τα 90 λεπτά. Να το πιάσουμε λίγο, να το σημειώσουμε, 90 λεπτά στα 2 ευρώ. Μπαίνει ο φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι πάνω από 70-78 λεπτά στα 2 ευρώ, πηγαίνουμε στο 1,60 και στο 1,60 βάζουμε ΦΠΑ 24% και πηγαίνουμε στα 2. Ποια είναι η κλοπή, και το λέω κλοπή διότι απαγορεύεται να μπαίνει ΦΠΑ πάνω στον φόρο κατανάλωσης, καταλάβατε τι κάνει το δημόσιο. Βάζει ΦΠΑ 24% πάνω σε έναν φόρο 72 λεπτών που είναι τεράστιο φόρο σε πάνω στην τιμή του λίτρου. Εάν έμπαινε το ΦΠΑ στο λίτρο και βάζαμε μετά τον φόρο κατανάλωσης, θα είχαμε περίπου 25 λεπτά χαμηλότερα τη βενζίνη. Σήμερα που μιλάμε με αυξημένες τιμές. Είναι απορίας άξιων πώς και πολλά βενζινάδικα πουλάνε κάτω από την τιμή κόστος. Διότι εγώ βλέπω κάθε μέρα τις τιμές δηληστηρίων βγαίνουν 1,738. 1,738 από το δηληστήριο. Συν ΦΠΑ που πηγαίνει 2,140, συν το κέρδος της εταιρείας που μπορεί να λέγεται Shell, BP, ETECA, οτιδήποτε, συν το κέρδος του παρατηρούχου. Το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει και να βρει πόσες εσχροκερδούν ή γιατί πουλούν κάτω από το κόστος κάποιοι. Άρα είτε κάνουν λαθρεμπόριο, είτε νοθεύουν τη βενζίνη, είτε με κάποιο άλλο τρόπο, έστω και για μάρκετινγκ, πουλάνε χαμηλότερο για μια εβδομάδα, αλλά δεν μπορεί συνεχόμενα να πουλάνε κάτω από το κόστος. Να πω εδώ ότι υπάρχει νομοθεσία από το 2019 και 20 που ήμουν στην κυβέρνηση, είχε ψηφιστεί για την ιχνηθέτηση με χημικό τρόπο παρακολούθησης για τη λαθρεμπορία των καυσίμων. Και ρωτώ δημόσια το Υπουργείο Ανάπτυξης και την ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, ο οποίος είναι καθήλυνα αρμόδιος για τα τελωνία και το λαθρεμπόριο. Ισχύει ή όχι ο νόμος που έχει ψηφιστεί για την ιχνηθέτηση με χημική σύσταση χημικών συστατικών από το δηληστήριο και ανιχνεύεται μέχρι την Αντλία το κάθε λίτρο, το κάθε γραμμάριο βενζίνης. Ναι ή όχι και γιατί. Γιατί δεν ισχύει ο νόμος που υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο, στην Ελληνική Βουλή. Και να πω το εξής, δεν θα πέσει το κόστος της βενζίνης όσο υπάρχει τεράστια ζήτηση για το φυσικό αέριο, το οποίο πρέπει να καλύψει την έλυση λιγνητικών, πυρηνικών που δεν λειτουργούν,
των ανανεώσιμων πηγών που δεν λειτουργούν όταν δεν φυσάει και δεν έχει ήλιο και θα έχουμε τεράστια ζήτηση φυσικού αερίου. Κόβοντας το φυσικό αέριο από τη Ρωσία που ήταν φτηνό γιατί είχαμε αγωγούς, φέρνοντάς το με καράβι που μας στοιχίζει 60-70 έξι φορές παραπάνω από το κόστος. Να μην το ανοίξουμε άλλο, κύριε Καμένε. Να μην το ανοίξουμε. Είπατε πολύ παραστατικά αναφέρατε τι ακριβώς γίνεται, πόσο βγαίνει η βενζίνη από το δηληστήριο, πηγαίνει ο φόρος, πηγαίνει το ΦΠΑ, ξανά ο φόρος, ξανά το ΦΠΑ και είμαστε τέταρτοι στην Ευρώπη και όγδοοι στον κόσμο. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα. Είναι μια πολιτική εις βάρος του κάθε Έλληνα πολίτη. Κύριε καθηγητά, τι λέτε εσείς? Τα περιέγραψε πολύ έβλητο ο κύριος Καμένος, αναλυτικά και εντελεχώς. Θα κάνω 3-4 στρατιωτικές επισημάνσεις. Πρώτον, θα συμφωνήσω ότι η Ελλάδα φελινίστηκε από ορθοδοξοποιείται. 8 στις 10 γενείς είναι αλλοδαποί και θα είμαστε 2 εκατομμύρια λιγότεροι Έλληνες. Και κανείς δεν ασχολείται με τυχαίνουσα πληγή του δημογραφικού, που είναι σε συνάρτηση με την εισβολή. Τώρα, όσον αφορά την ακρίβεια, το θέμα που αναφέρατε, πράγματι, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η βενζίνη αντί να μειώνεται ανεβαίνει. Έτσι. Εδώ υπάρχει πρόβλημα, θα φτάσει και τώρα έρχεται και καλοκαίρι στα 2,5 με 3 ευρώ. Μα είναι κοντά στα 2,5 αυτή τη στιγμή. Μην πάμε στα 3 ευρώ. Δηλαδή, τα 2,1 πανέφερε ο κύριος Καμένος. Δεν υπάρχουν πρατήρια ούτε καν στη Θεσσαλονίκη. Είναι από 2,1 και πάνω και φτάνουν 2,30, 2,40. Είναι κάτι πάρα πολύ. Έβλεπα τιμές σε μια εφημερίδα, νομίζω στη Δημοκρατία, έλεγε δηλαδή η Ρωσία 0,73, Ουγγαρία 1, κάτι. Λοιπόν, και πράγματι ήμασταν πρώτοι από τις χώρες που αναφέρανε στην ακρίβεια. Εγώ θα το πω λίγο πιο απλά. Στα 50 ευρώ που θα βάλω βενζίνη, τα 35 και παραπάνω είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ, δηλαδή είναι φόροι. Είχε τεθεί λοιπόν ένα ερώτημα από έναν πολίτη και λέω, για παράδειγμα η Κύπρος, η οποία πριν από τα δικά μας δηληστήρια, αν δεν κάνω λάθος, πετρέλαιο, έχει φθηνότερη βενζίνη. Γιατί έχει μικρότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το κράτος λοιπόν τι απαγορεύει στην ελληνική κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Γιατί προφανώς δεν υπάρχει κάποια δέσμευση. Γιατί δεν το κάνουν, κύριε καθηγητά? Γιατί δεν το κάνει η πολιτική ηγεσία του τόπου? Γιατί αφήνει κάποιους να κερδοσκοπούν, κύριε Καλόγερε, είναι πάρα πολύ απλό. Μα εδώ το κράτος κερδοσκοπεί, δεν κερδοσκοπεί κανείς άλλος. Δεν αντιλαμβάνεται όμως, ξέρετε, όταν μειώνεται η κατανάλωση, μειώνονται και τα έσοδα. Ενώ όταν έχουμε αυξημένη κατανάλωση, αυξάνουν τα έσοδα. Αυτή είναι μια απλή μαθηματική εξίσωση. Απλά γίνεται για να οικονομάνε κάποιοι. Και επίσης, πολύ σωστά το ανέφερε ο κύριος Καμένος, πού είναι η έλεγχη? Άκουγα κάπου επίσης ότι 1 στα 4 τουλάχιστον πρατήρια έχουν οθευμένη βενζίνη. Γίνονται έλεγχοι? Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Και όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, είναι δυνατόν να πουλιέται η βενζίνη κάτω από το κόστος? Αυτό βγάζει μάτι ότι πρόκειται περί νοθείας. Εγώ δεν έχω δει, και μάλιστα και για τους ελέγχους, αν δεν κάνω λάθος, είχα δει την πρόεδρο Βενζινοπολών. Γίνονται έλεγχοι σε συγκεκριμένες αντλίες. Γιατί ένα πρατήριο δεν έχει μόνο μία αντλία, έχει 5-6 αντλίες. Εκεί υπάρχει καθαρή ενδεχομένως βενζίνη. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα το οποίο, ενώ το γνωρίζουμε, λαθρεμπόριο καυσίμων, δεν κάνει κανείς τίποτα, γιατί υπάρχουν 4-5, να το πούμε αυτό, επιχειρηματίες ενδεχομένως που κερδοσκοπούν και τους αφήνει η κυβέρνηση να συνεχίζουν να κερδοσκοπούν. Σε βάρος του λαού, έτσι, γιατί πραγματικά είναι ένα αγαθό. Η βενζίνη, βέβαια, υπάρχει και άποψη του κυρίου. Του Υπουργού Οικονομικών, λοιπόν, του Υφυπουργού Οικονομικών, του κ. Σκυλακάκη, να μην χρησιμοποιούμε, του κ. Πορτοσάλτε, να μην χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο, γιατί μόνο οι πλούσιοι έχουν αυτοκίνητο. Δηλαδή, εγώ που πρέπει να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητό μου για να πάω από την Κρίνη στο Πανεπιστήμιο ή στα δικαστήρια, δεν έχω και το μετρό, γιατί βλέπετε δεν έχει ξεκινήσει από εδώ και 15 χρόνια. Λοιπόν, οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε καθηγητά, και ξεκινάω πάλι με τον κύριο Καμένο. Αναφερθήκατε νωρίτερα, αγαπητέ κύριε Δημήτρη Καμένε, στο θέμα των γεννήσεων, της υπογεννητικότητας των Ελλήνων και ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς για το ελληνικό έθνος οι γεννήσεις παιδιών από αλλοδαπούς γονείς είναι περισσότερες από τις γεννήσεις παιδιών από Έλληνες γονείς. 150.000 περισσότερες. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο εθνικό έγκλημα, εγώ έστω χαρακτηρίζω εθνικό έγκλημα, με πρωταγωνιστές στους πολιτικούς μας τα τελευταία 40 χρόνια. Όλοι γνώριζαν πού οδηγούμαστε. Ο Δής λαμβάνει μέτρα για να ενισχύσει την αύξηση των γεννήσεων από Έλληνες απέναντίας όλη αυτή τα τελευταία χρόνια, μα λίγο μα πολύ, κάποιοι μάλιστα προφανώς δεχόμενοι εντολές από ανθεληνικούς κύκλους του εξωτερικού, υιοθετήσαν την επιδοτούμενη ισλαμοποίηση, κύριε Καμένε, και βέβαια υιοθετήσαν την άποψη ότι ο ελληνικός πληθυσμός μπορεί να αντικατασταθεί επάξια με νέο πληθυσμό από άλλες υπήρους, από την Ασία και την Αφρική. Ήσασταν και βουλευτής, γνώριζε πολύ καλά το θέμα. Θέλω την άποψη σας, κύριε Καμένε. Πού θα πάμε?
Πού μας οδηγούνε και γιατί. Είναι ένα έγκλημα εναντίον του έθνους. Το έχουμε αναφέρει αυτό. Οι μεταναστευτικές ροές, όταν άνοιξαν τα σύνορα που όλοι βγήκαμε τότε στα κάγκελα και μπήκαν εκατομμύρια και μείναν εκατομμύρια, σήμερα τα νούμερα είναι αμήλικτα. Είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο οι μετανάστες, λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. 900.000. Και λέω τα επίσημα στοιχεία, δεν λέω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει κανένας. Από αυτό το 1 εκατομμύριο, φανταστείτε ότι οι γυναίκες που είναι λιγότερες από τους άντρες, οι άντρες, ας πούμε, ο μέσος όρος ηλικίας τους έχει φτάσει τα 32 χρόνια, όταν ο μέσος όρος ηλικίας των ανδρών, των Ελλήνων, έχει ξεπεράσει τα 44. Οι δε γυναίκες είναι στα 22. Και λόγω του ότι έρχονται από υποανάπτυκτες περιοχές, είναι πολύ πιο γόνιμες, πολύ πιο παρθένοι χαρακτήρες, από το λένε οι μελέτες, το λέω εγώ, από τις Ελληνίδες, κατά ένα παιδί τουλάχιστον, στατιστικά. Δεν μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή 150.000 περισσότερες γεννήσεις αλλοδαπών μουσουλμάνων στην Ελλάδα. Δεν είναι παιδιά χριστιανοί, ούτε θα σπαστούν ποτέ τις δυτικές αξίες, το κράτος δικαίου, την ορθόδοξη πίστη, την θρησκεία και τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας και του δυτικού κόσμου. Είδαμε ότι έδειξα ένα βίντεο, Δημήτρη, νωρίτερα, το οποίο κυκλοφορεί και είναι των τελευταίων 2 ετών, τώρα ανέβηκε στο διαδίκτυο, όπου κάποιοι φίλοι των χριστιανών σπάνε τους τάφους, βεβηλώνουν τους τάφους. Στη Συρία φαίνεται ότι είναι το βίντεο αυτό. Και εκπλήσωμαι με αυτά που γίνονται όταν έχουμε διωγμούς των χριστιανών τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, ανέφερε στο Ιράκ, σύμφωνα με τα στοιχεία, το 1948, το 1950 υπήρχαν 5 εκατομμύρια χριστιανοί, σήμερα δεν υπάρχει κανείς, 2.000 μόνο. Γίνονται όλα αυτά, κανείς δεν μιλάει. Όλοι καθόμαστε σε μια γωνιά γιατί κάποιοι βολεύονται. Βλέπουμε πάλι το βίντεο εδώ πέρα. Και μάλιστα υπάρχει και αυτή η επιδότηση των αλλοδαπών ανάλογα με τα παιδιά. Και εδώ παρακαλώ θα αναφέρω. Βλέπετε το βίντεο, φαντάζομαι, κύριε Καμένη, και εσείς, έτσι. Βεβαίως, είναι ανατριχιαστικό. Το βλέπετε και εσείς, κύριε καθηγητά. Να θυμίσω ότι και στην Ελλάδα, όταν δεν είχαν που να μείνουν, κοιμόντουσαν και ουρούσαν και κάνανε την ανάγκη τους μέσα στα νεκροταφεία. Και παίρναμε βίντεο και λέμε ρε παιδιά, δεν πειράζει και τι να κάνει που να μείνουνε. Οι ίδιοι το κράτος το ελληνικό δεν σεβόταν τους νεκρούς του. Πριν 3 χρόνια, 4. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι έρχονται οι μετανάστες, οι λαθρομετανάστες και οι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Αυτοί λοιπόν εμφανίζονται, ο καθένας ή κάποιοι έξυπνοι, ότι έχουν πολλά παιδιά. 3, 4, 5, 6 παιδιά. Ήμουν λοιπόν μάρτυρας αυτόπτης σε φαρμακείο στη Λεμεσό, όπου υπήρχαν 2 κυρίες. Η μία είχε 4 παιδάκια από κοντά, η άλλη είχε 6. Μπαίνει μία λοιπόν μέσα στο φαρμακείο, γιατί έπειτα θα πήγαινε τα παιδιά στο σχολείο για να κάνει rapid test. Και είχε τα 4 παιδάκια. Και λέει, δεν είναι φαρμακοποιός, πότε γεννήθηκε το παιδί σου? Ποιος λέει αυτό? Δεν είναι παιδί σου, είναι παιδί μου είναι, λέει. Πότε γεννήθηκε? Λέει, δεν ξέρω. Αυτό πότε γεννήθηκε? Λέει, δεν ξέρω. Λέει, δεν ξέρεις πότε γεννήθηκε τα παιδιά σου? Όχι, λέει, δεν ξέρω, δεν μου το έπανε αυτό. Και έφυγε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν παίρνουν λεφτά από τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών για τα παιδιά. Το ένα παιδάκι όμως το έχουν υιοθετημένο καμιά δεκαριά. Και καταλαβαίνετε τι κάνουν αυτοί. Τρώνε, πίνουν δωρεάν και γεννάνε παιδιά. Τίποτα περισσότερο. Να πω κάποια πρακτικά ζητήματα και να κλείσω για να μιλήσω και ο κ. Βασιλιάδης. Υπάρχουν 3 πολύ σοβαρά θέματα. Ρήτρα αναπροσαρμογής, ακριβό ρεύμα. Τι πληρώνει οι αλλοδαποί εκεί που μένουν? Ξέρετε ότι οι αλλοδαποί όλοι στα κτίρια που μένουν και στις πολυκατοικίες είναι με κοινωνικό τιμολόγιο. Κοινωνικό τιμολόγιο! Πληρώνουν ρήτρα προσαρμογής όλοι αυτοί που εμείς έχουμε ξεφτιμηθεί. Πήγαινε να κόψει το ρεύμα σε έναν λαθρομετανάστη. Ποιος, δεν γίνεται αυτό. Για πήγαινε να το κόψει, γίνεται, δεν γίνεται. Όχι. Θα πάει με τα ράκια, θα πληρώσει κατευθείαν. Θα πάνε οι ΜΚΟ στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επομένως, πριν την κρίση την ενεργειακή πλήρωναν κοινωνικό τιμολόγιο, συνεχίζουν να πληρώνουν κοινωνικό τιμολόγιο και τη ρήτρα προσαρμογής δεν πληρώνει κανένας. Σε πολυκατοικίες που μένουν κατά εκατοντάδες και χιλιάδες. Σαν να λέω, δεν μιλάω για μια οικογένεια. Μιλάω για εκατοντάδες και χιλιάδες, το πολλαπλασιαστής είναι τεράστιος. Δεύτερο ζήτημα. Και κάνω αποκάλυψη. Έχω καταγγελίες επίσημες ότι τα ξενοδοχεία, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία έπαιρναν χρήματα από την Ευρώπη για να στεγάζουν τις οικογένειες των μεταναστών, έχουν σταματήσει να παίρνουν τα χρήματα από το εξωτερικό και δεν μπορούν να τους βγάλουν από μέσα οι ιδιοκτήτες σήμερα που μιλάμε. Ας βγουν εδώ να κάνουν καταγγελίες και επίσημα θα τα φέρω την άλλη εβδομάδα. Δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων να τους βγάλουν έξω, φοβούνται, δεν έχουν τρόπο. Το κράτος είναι απόν και δεν υπάρχουν χρήματα να καλύψουν τις ανάγκες ενοικίου. Δεν μιλάω τώρα για τα φάρμακα, τα επισητιστικά τους και οτιδήποτε άλλο. Και κλείνω με το τρίτο θέμα. Η επισητιστική κρίση, όπως
μιλάνε και μελετούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στην Αμερική και δεν τα λένε τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι πολύ επικίνδυνοι στις χώρες της Αφρικής και φοβούνται όλοι μια νέα αραβική άνοιξη εξαιτίας της πείνας μέσω των σιτηρών και άλλων βασικών τροφίμων. Και φοβούνται πολύ για μια νέα, ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης εξαιτίας της πείνας. Και όλοι αυτοί θα έρθουν πάλι Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία. Πρέπει να οργανωθούμε, να δούμε τι θα κάνουμε και ελπίζω να τελειώσει και γρήγορα ο πόλεμος, αλλά αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σοβαρά για να κάνουμε πλάκα στα κανάλια με οτιδήποτε άλλο παρά με αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Για την εθνική ασφάλεια της χώρας και για το τι θα γίνει, γιατί προσέξτε, πώς θα τραφούν αυτοί οι άνθρωποι και πώς ότι ανοίγουμε και τους λέμε ελάτε, 5 εκατομμύρια στην Ελλάδα, 2, 1, 30 εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη. Για 100 εκατομμύρια μας έχουν, λέει, έχουμε πολύ χώρο. Ναι, με τι δουλειές, με τι ενέργεια, με τι νερό, σε τι σπίτια. Οι Ευρωπαίοι σήμερα που μιλάμε δεν μπορούν οι ίδιοι να ζήσουν με τον πληθωρισμό και τον ενεργειακό κόστος. Πώς θα θρέψουμε ανθρώπους που θα έρθουν έξτρα στο δικό μας πολιτισμό χωρίς να έχουμε τις φυσικές πηγές διατροφής και διαβίωσης. Είναι αδύνατο να συμβεί αυτό και θα έχουμε πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Αυτά έχω να πω και ας... Πάμε και στον κύριο Βασιλιάδη. Τι λέτε, κύριε καθηγητά? Κύριε Καλόγυρε, ανέφερε ο κύριος Καμένος ότι με τα επίσημα στοιχεία είναι πάνω από 900.000 οι λαθροεισβολείς. Και πρέπει να το λέμε ότι πρόκειται για λαθροεισβολή, γιατί ούτε το 5% έχει γίνει και το ΣΤΕ αυτό το οποίο είναι πρόσφυγα, για να μην τα επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, εδώ ούτε στην αριθμός δεν ξέρουμε πόσοι πραγματικά είναι, είναι προφανές ότι είναι πολύ περισσότεροι. Δεύτερον, να καταλάβουμε ποιο είναι το ζήτημα, έτσι, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την επίσημη κρατική πολιτική των κυβερνήσεών μας. Έχει γίνει, υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έχουμε εκατομμύρια προσφύγων. Έχετε δει εσείς να υπάρχει ένα ρεύμα προς την Ελλάδα? Όπου να επισημάνω για μία ακόμη φορά ότι το 99% είναι γυναικόπαιδα ή υπέργυροι. Δεν είναι νέα παιδιά. Έτσι για να το δούμε αυτό. Δεύτερον, όλες αυτές οι χιλιάδες των λάθρων εισβολέων, επαναλαμβάνω, που έρχονται από τη Σομαλία και περνάνε από πόσες χώρες μουσουλμανικές. Και έρχονται εδώ, και επειδή δείξατε αυτή τη σύλληση των τάφων που είναι ιερό πράγμα ο τάφος, να σας θυμίσω το περιστατικό σε εκκλησία στο κέντρο της Αθήνας προ 2-3 εβδομάδων. Ναι, κύριε καθηγητά, σας ακούμε. Που πήγε ο αλλοδαπός, έτσι λοιπόν ο μουσουλμάνος, και άρχισε να ορίεται, να φωνάζει ο Αλλάχ είναι μεγάλος μέσα σε ορθόδοξο ναό. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν παίρνουν, κάντε μια έρευνα να δείτε πόσες χιλιάδες από αυτούς παίρνουν χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια ευρώ σε επιδόματα. Αυτά τα επιδόματα που είναι επιδοματική πολιτική. Πρέπει να το πούμε, κύριε Καλόγερε, επειδή λέτε, αναφέρετε ότι είναι χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, ψάξτε το και δείτε το, θα δείτε ότι είναι ένα μεγάλο μέρος αυτών των επιδομάτων είναι από τον κρατικό, τον εθνικό προϋπολογισμό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το κράτος λοιπόν επιδοτεί αυτόν τον αφελινισμό, αυτόν την εγκατάσταση λαθροεισβολών την ίδια στιγμή που δεν στηρίζει τις ελληνικές οικογένειες. Το να είσαι πολύτεκνος, έχεις, αντί να έχεις κάποια φορολογικά κίνητρα, το αντίθετο, έχεις φορολογικές επιβαρύσεις, και θα αναφέρω και πάλι το παράδειγμα του κακού Όρμπαν στην Ουγγαρία, ο οποίος Όρμπαν, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έδινε 29.000 ευρώ από το κοδάνιο σε όσους Ούγγρους κάνουν οικογένεια, και αν έκαναν πάνω από 3 παιδιά τους χάριζε και το δάνειο. Το αποτέλεσμα μέσα σε 2 χρόνια είχε αυξήσει σε 60% Ούγγρων. Να το πάρουμε λοιπόν και να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Η Ελλάδα αφελινίζεται, απορθοδοξοποιείται με επίσημη, με τις ευλογίες των τελευταίων κυβερνήσεων, και δυστυχώς στην Ελλάδα για να είσαι ευνομούμενος πρέπει να είσαι ή λαθροεισβολέας ή αναρχοκομμουνιστής ή ΛΟΑΤΚΙ. Αυτές είναι ευνομούμενες δυστυχώς κοινωνικές ομάδες. Εάν είσαι Έλληνας χριστιανός ορθόδοξος, είσαι αποσυνάγωγος. Είσαι παλαιομοδίτης. Ναι, όταν όμως αυτοί οι 900.000 ναι, κάνουν μουσουλμανικό κόμμα στην Ελλάδα, τότε θα δούμε ποιος θα γελάει και ποιος θα κλαίει. Για τα παιδιά μας, για τη δημοκρατία μας και για τα υπόλοιπα. Διότι ο Ερντογάν θα δώσει πάλι κονδύλια για όλα τα Αλβανία. Αύριο, όταν θα τα βρουν μπροστά τους από, αυτούς, από αυτό το τέρας που εκτρέφουν, γιατί αύριο θα χτυπήσουν την πόρτα τους και θα δούμε κιόλας, θα τα βρουν μπροστά τους αυτοί που κόπτονται για τα δικαιώματα όλων αυτών και αδιαφορούν για τα δικαιώματα των οποιοδήποτε Ελλήνων, είτε εδώ στην Ελλάδα, είτε στη Βόρειο Ήπειρο, οπουδήποτε. Είτε οπουδήποτε ή στα Σκόπια, οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, ευχαριστήσω τον κύριο Βασιλιάδη, τον αγαπητό μας καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων. Ευχαριστώ, κύριε Βασιλιάδη. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ, κύριε Καλόγερε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, και βέβαια να πούμε ότι είναι και πρόεδρος του κόμματος Ελεύθερη Πατρίδα. Να το λέμε και αυτό, κύριε Βασιλιάδη.
Και τον κύριο Δημήτρη Καμένο, πρόεδρος του κόμματος Δύναμη Ελληνισμού, οικονομολόγος. Σας ευχαριστώ και τους δυο σας. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ πολύ τους άλλους. Χαιρετίσματα στη Μακεδονία μας. Λοιπόν, και σε όλο τον Ελληνισμό, κύριε Καμένο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Νοάπτη μπούνε κουμούλτα σενατάτη. Καλό βράδυ με πολλή υγεία. Γεια σας. Το αγαπημένο σας κατοικίδιο, κάποια κακοκαιρία ή η φθορά του χρόνου έχει σκίσει τη σίτα σας. Η αντικατάσταση ή η επιδιόρθωση της σίτας είναι κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία. Μην ξοδεύετε τα λεφτά σας δίχως λόγο. Σας παρουσιάζουμε σήμερα τη λύση. Την Fix Screen. Η Fix Screen έχει σχεδιαστεί να δίνει τη λύση μέσα σε δευτερόλεπτα. Απλά κόψτε την στις διαστάσεις που θέλετε. Τοποθετήστε την στη σίτα σας, σιγουρευτείτε ότι κόλλησε καλά και είναι έτοιμη. Τόσο εύκολα και τόσο απλά. Και πάνω απ' όλα, οικονομικά. Η Fix Screen μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο άνετα σε όλα τα σημεία της σίτας, είτε πρόκειται για σκίσιμο στην επιφάνειά της, είτε έχει ξεκολλήσει σε κάποιο σημείο. Οι σίτες είναι τόσο χρήσιμες, κρατάνε μακριά από το χώρο σας έντομα και άλλα ζωήφια. Σκίζονται όμως πανεύκολα. Ακόμη και μια μικρή τρύπα είναι αρκετή για να γεμίσει ο χώρος σας με κουνούπια και έντομα. Πείτε τέλος στα αντιαισθητικά ερασιτεχνικά μπαλώματα. Η Fix Screen θα είναι πάντα εκεί να δίνει τη λύση άμεσα και γρήγορα. Και το πιο σημαντικό, η Fix Screen έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αγκαλιάζει την επιφάνεια που ακουμπάει και να είναι σχεδόν αόρατη. Με τη Fix Screen πείτε τέλος στις κοστοβόρες και χρονοβόρες λύσεις. Το προϊόν που έδωσε τη λύση σε εκατομμύρια σπίτια σε όλο τον κόσμο, κοντά σας σε τιμή έκπληξη. Καλέστε τώρα στο 211-800-2629 και κάντε δικές σας δύο Fix Screen στην τιμή της μίας με μόνο 19,90.